Αδελφοί, θα διαβάσουμε σήμερα τη σελίδα 923, συνεχίζοντας τη σειρά των μαθημάτων μας «Εκκλησία του Θεού και αρπαγή της Εκκλησίας». Σελίδα 923, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Ιώτα Ζήτα 20, 17 κεφάλαιο και 20 εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τόσο ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουν συνειπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς: Θέλουν συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δε θέλετε ειδή. Και θέλουν συν σας υπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπεί αστράπτουσα εκ της υπουρανών λάμπει στην υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό της γενεάς ταύτης και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήμφευον, ενηφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτών. Ήλθαν ο κατακλυσμός και απάλωσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγιναν τις μέρες του Λότ, έτρωγον έπινον, ηγόραζον επόλων, εφύτευον οκοδόμων, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν, ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως σας μη επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη, θέλω συνείστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλω συναλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλω συνείστε το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν που Κύριε, ο δε είπε προς αυτούς όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν συναχθεί η αετή. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν συν αμήν. Τις προηγούμενες Πέμπτες μιλήσαμε για την Εκκλησία, την αληθινή, δηλαδή την Εκκλησία που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ακόμη για τα παιδιά του Θεού που ανήκουν, είναι μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας αυτής, όπου έχει και την απόλυτη εξουσία η Εκκλησία επί της γης. Γιατί κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δύναμη της Εκκλησίας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, και μέλη της Εκκλησίας στον ουρανό είναι οι αποθανόντες εν Χριστώ και μέλη της Εκκλησίας επί της γης είναι οι ζώντες εν Χριστώ Ιησού. Ποια είναι τα αληθινά παιδιά του Θεού? Αυτό μας το λέγει μόνο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας ότι αδελφοί μου και αδελφές μου, αδελφοί μου και φίλοι μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Πατρός μου και πράττουν αυτό. Άρα λοιπόν οι ακούοντες και πράττοντες είναι τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και σε αυτούς έχει δοθεί διά του Ιησού Χριστού πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, ώστε ό,τι αν δέσουν στη γη είναι δεδεμένο στον ουρανό και ό,τι αν λύσουν στη γη είναι λελειμμένο στον ουρανό, πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εν το ονόματι του Χριστού και ακριβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, την υγιένουσα διδασκαλία. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε την περιγραφή της αρπαγής της Εκκλησίας όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, με έναν τρόπο απόλυτο θα έλεγα, ολοκληρωτικό, καθώς λέγει ότι ο Κύριος αυτός θα κατέβει από τον ουρανό, πότε, όχι όποτε αποφασίσει αυτός, γιατί δεν ξέρει την ημέρα ο Υιός του ανθρώπου. Ο Κύριος αυτός λοιπόν,
ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς θα κατέβει από τον ουρανό στη γη με κέλευσμα, δηλαδή με εντολή Κυρίου, με εντολή του Πατέρα, του Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου που θα προαναγγείλει τον ερχομό του επί της γης, όχι ακριβώς στη γη στον αέρα, και με σάλπιγγα Θεού, όπου ο Θεός θα σαλπίσει και θα γίνει μεταμόρφωσης, καθώς οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, ταυτόχρονα δε εμείς οι ζώντες εν Χριστώ θα αναστηθούμε και θα συναντήσουμε τον Κύριό μας στον αέρα. Αυτή είναι λοιπόν η αρπαγή της Εκκλησίας, όπως την περιγράφει με λεπτομέρειες ο Απόστολος Παύλος. Εκείνο όμως που έχει σημασία, είναι πολύ σημαντικότερο γεγονός, είναι η περιγραφή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί, όπως είπαμε και τις περασμένες Πέμπτες, δεν δέχονται όλα τα δόγματα τα χριστιανικά το μυστήριο, γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι μυστήριο. Και τι σημαίνει μυστήριο? Δεν μπορεί να είναι αντιληπτό από τους ανθρώπους ή μη διαπνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλω μεν κοιμηθεί, δεν θα πεθάνουμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή εν υπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι». Είναι ένα μυστήριο λοιπόν η αρπαγή της Εκκλησίας, και υπάρχουν δύο ομάδες διδασκαλιών με πολλές διακρίσεις. Η πρώτη είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση είναι μια μέρα, και βέβαια αυτοί πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού παραβολικά γράφει ό,τι γράφει, το οποίο εμείς αρνούμεθα κατηγορηματικά. Είναι οι λεγόμενοι αχιλιαστές, δηλαδή δεν πιστεύουν στη χιλιετή βασιλεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που περιγράφεται πάρα πολύ λεπτομερώς στο βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Και υπάρχουν και οι χιλιαστές, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στην χιλιετή βασιλεία επί της γης που θα ιδρύσει, που ίδρυσε ο Θεός με τον Δαβίδ το βασιλιά και θα εγκαταστήσει επί της γης για 1000 χρόνια ο Ιησούς Χριστός, και εν τέλει αυτή η βασιλεία θα γίνει ουράνια, αιώνια, όπου στο θρόνο της βασιλείας αυτής θα κάθεται ο Πατέρας και ο Υιός. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός περιγράφει με λεπτομέρεια, χωρίς να αφήνει ίχνος αμφισβήτησης περί της ύπαρξης της αρπαγής της Εκκλησίας, λέγοντας μάλιστα με απόλυτο τρόπο, θα διαβάσουμε και λεπτομερώς, «εκείνη την ημέρα δύο γυναίκες θα αλέθουνε ομού στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται». Αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Έρχεται ο Χριστός και παραλαμβάνει κάποιους και τους άλλους τους αφήνει για την εφταετία του Αντίχριστου και για την εξέλιξη του θελήματος του Θεού επί της γης. Και συνεχίζει, δύο εκείνη τη νύχτα, γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει κάποια στιγμή που αλλού θα είναι νύχτα, αλλού θα είναι μεσημέρι, αλλού θα είναι απόγευμα, εκείνη τη νύχτα δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και ακόμη λέει, και εκείνη την ημέρα δύο θα είναι στον αγρό και θα δουλεύουν άντρες, πρωί δηλαδή, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και οι μαθητές που καταρχάς ακούγοντάς το δεν το κατάλαβαν, ρώτησαν, «Κύριε, πού?» Και με πολύ ωραίο τρόπο αποκαλύπτει ο Χριστός εκεί που είναι το σώμα του Χριστού, εις απάντηση του Κυρίου εν τες νεφέλες, όπως λέει ο Παύλος, εκεί θα συναχθούν οι αετοί, μόνο οι αετοί. Και ποιοι είναι οι αετοί? Τα παιδιά του Θεού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όμως τα περί της βασιλείας των ουρανών ήσαν γνωστά και από την Παλαιά Διαθήκη στον τότε λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Και μάλιστα συγκεκριμένα ήταν προφητευμένο ότι ο Μεσσίας, δηλαδή ο Κύριος, θα έλθει απεσταλμένος από το Θεό στη γη
για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Και αυτό το ήξεραν όλοι, γιατί γνώριζαν πάρα πολύ καλά μέσα από το Λόγο του Θεού πού θα γεννηθεί, πότε θα έλθει, από πού θα έλθει και πώς θα έλθει. Πώς θα έλθει? Από Παρθένο. Πότε θα έλθει προφητευμένο? Από τον Δανιήλ. Πού θα γεννηθεί? Στη Ναζαρέτ, στην Βιθλέμ, με συγχωρείτε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή γνώριζαν και επειδή ήταν ακριβώς προφητευμένο και προγραμματισμένο από το Θεό πότε θα γίνει αυτό, γιατί οι χρόνοι και η καιρία ανήκουν στο Θεό, ο Θεός είχε κάνει και την τέλεια προετοιμασία για να δεχτούν οι άνθρωποι, για να δεχθεί η ανθρωπότητα, όχι να αποδεχθεί, αλλά να δεχθεί η ανθρωπότητα, να έρθει σαν άνθρωπος δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Καθώς υπήρχε εκείνη τη μοναδική περίοδο, μία παγκόσμια κυβέρνηση, που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μία παγκόσμια ειρήνη, Pax Romana, που είχαν εγκαταστήσει σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη οι Ρωμαίοι, μία γλώσσα ομιλήτω σε όλα τα μέρη της γνωστής τότε γης, την ελληνική, η οποία είχε διασπαρεί με τον Μέγα Αλέξανδρο, και επίσης σε κάθε πόλη υπήρχε και μία συναγωγή όπου εκηρύτετο ο Μεσσίας, ο ερχομός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εγνώριζαν την εποχή που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε επί της γης και περίμεναν, εγνώριζαν τις προφητείες και περίμεναν τον Μεσσία που θα τους ελευθερώσει, καθώς ενόμιζαν από τους Ρωμαίους, ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι το Μεσσία, ο οποίος ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, άρα και από το διάβολο. Γι' αυτό και τον ρώτησαν, επειδή άκουγαν τις διδασκαλίες του, τον ρώτησαν πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού που περιμένουμε. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αρχίζει τώρα με μεγάλη λεπτομέρεια να περιγράφει τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας, δηλαδή όταν ο Χριστός θα έρθει επί της γης να παραλάβει την Εκκλησία Του, λέγοντας ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας, η έλευση του Ιησού Χριστού, δεν έρχεται ούτως ώστε να παρατηρείται. Ούτε κανείς θα πει εδώ είναι ή εκεί είναι, αλλά είναι εντός ημών. Και το εντός ημών βέβαια έχει το νόημα μέσα μας, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Άρα επειδή απευθύνεται στους Φαρισαίους, που δεν υπήρχε η Βασιλεία του Θεού μέσα τους, ήταν ανάμεσά τους ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Αλλά δεν συνεχίζει να περιγράφει το γεγονός αυτό στους Φαρισαίους, που δεν μπορούν να γνωρίσουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά στρέφεται στους μαθητάς του, γιατί, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αυτοί έχουν αυτιά για να ακούσουν. Και το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που πραγματικά περιμένει τη Βασιλεία των Ουρανών είναι να καταλαβαίνει τη φωνή του Θεού. Παραδείγματος χάρη, ο Νόε, μέσα σε μία περίοδο που εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, δεν ξέρω, υπήρχαν επί της γης, ένας μόνο άνθρωπος είχε την προσωπική επικοινωνία με το Θεό. Ένας άνθρωπος μπορούσε να ακούσει το Θεό και ένας έναν άνθρωπο ο Θεός μπορούσε να τον επισκεφθεί και να συνομιλήσει και να τον πιστέψει βέβαια. Αλλά και αργότερα στα Σόδωμα και στα Γόμορα που κατεστράφησαν από Πύρ και Θείον, μόνο ο Λότ μπορούσε να πιστέψει και μόνο στο Λόγο του Θεού, και μόνο στο Λότ απεστάλλει Άγγελος Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό κριτήριο η σχέση σου με το Λόγο του Θεού, και το γεγραμμένο και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Καθοριστικό.
για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είμαστε και μάλιστα σε μία περίοδο όπως είναι η σημερινή που βασιλεύει η αθεία και η πλάνη. Γυρίζοντας λοιπόν προς τους μαθητάς που μπορούσαν να καταλάβουν και να ακούσουν τα λόγια του Χριστού και έτσι παίρνοντας το βλέμμα του πλέον από τους Φαρισαίους και από τους γραμματείς, λέγει κάτι που περιγράφει, αρχίζει να περιγράφει την περίοδο της, την περίοδο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. «Θα έρθουν οι μέρες», τους λέγει στους μαθητάς ο Χριστός, «όπου εσείς», που θα διαβάζετε το Λόγο του Θεού και θα σας αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού, «θα θέλατε και θα επιθυμούσατε να δείτε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου, των ημερών της αρπαγής της Εκκλησίας, και δεν θα μπορείτε, γιατί δεν είναι για τα χρόνια σας». Καθώς είχε πει πριν λίγο πάλι στους μαθητάς του κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό, λέγοντας: «Πολλοί προφήτες και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης επεθύμησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε και ακούτε και δεν είδαν». Το ίδιο λοιπόν περιγράφει όπως τότε στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να δουν μία ημέρα της πρώτης έλευσης του Ιησού Χριστού. Στους μαθητάς λέει, στους Αποστόλους του λέει, θα έρθουν οι μέρες όταν θα σας αποκαλυφθεί τι θα γίνεται την περίοδο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα θέλατε, θα επιθυμούσατε να δείτε, να ζήσετε μία των ημερών αυτών και δεν θα μπορείτε. Σε αυτούς δε επιμένει. Γι' αυτό μην πιστεύετε ότι όταν κάποιος σας πει εδώ είναι ή εκεί, και ούτε να ακολουθήσετε, που είναι το μεγάλο λάθος της ανθρωπότητος. Το μεγάλο λάθος της ανθρωπότητος είναι ότι προσδιορίζουν χρόνους και καιρούς που είναι μετά πάσης βεβαιότητος δοσμένα μόνο στον Πατέρα Θεό. Μόνο ο Θεός έχει αυτή την εξουσία και κρατάει στα χέρια Του τους χρόνους και τους καιρούς. Κανένας άλλος, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, μπορεί να έχει στα χέρια Του να γνωρίζει τους χρόνους και τους καιρούς. Εντολή λοιπόν προς τους Αποστόλους τότε και προς τους μαθητάς του Χριστού πάντοτε είναι: μην ακολουθήσετε, μην ακούσετε, μην πιστείτε ότι τάχα εκείνη την ημέρα έρχεται, αυτή την ημέρα έρχεται και εκεί θα έρθει και εδώ θα έρθει. Δεν θα γίνει έτσι, αλλά πώς θα γίνει? Όπως η αστραπή που αστράφτει κάτω από τον ουρανό και λάμπει μόνο κάτω από τον ουρανό και όχι πάνω από τον ουρανό, έτσι θα είναι και η ημέρα της αρπαγής. Δεν θα τη δουν όλοι. Τη Δευτέρα Παρουσία που την περιγράφει ο Λόγος του Θεού με σχεδόν όμοιο αλλά διαφορετικό τρόπο και το διαβάζω. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Καθώς η αστραπή», για τη Δευτέρα Παρουσία, «εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν», για τη Δευτέρα Παρουσία τον Κύριο θα τον δει «πας οφθαλμός». Καθώς λοιπόν εξέρχεται από την Ανατολή και φαίνεται έως δυσμόν, έτσι θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, ενώ η αρπαγή της Εκκλησίας είναι «καθώς η αστραπή, η αστράπτουσα, κάτω από τον ουρανό λάμπει μόνο κάτω από τον ουρανό». Δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας θα τη ζήσουν και θα τη δούνε μόνο οι πιστοί, όσοι είναι κάτω από την παρουσία του Θεού. Αλλά μη σας πούνε τώρα είναι, σε λίγο είναι, κανείς δεν ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι, είπε ο Χριστός, ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει πρώτα να πάθει, να καταφρονηθεί, να θυσιαστεί, με τη θυσία Του και το αίμα Του να καθαριστεί πάσα αμαρτία στον άνθρωπο που θα επικαλεστεί το όνομά Του, και ύστερα θα γίνουν όλα αυτά. Και τώρα αρχίζει η όμορφη περιγραφή των τελευταίων ημερών. «Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε εν τες ημέρες του Υιού των ανθρώπων.
έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν. Και είναι θαυμαστός ο τρόπος που περιγράφει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με Άγιο Στόμα, αυτό το οποίο περιγράφει η Γραφή λέγοντας «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία την περίοδο του Νόε, η κακία του ανθρώπου επί της γης και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ανθρώπου ήσαν μόνο κακία πάσα στα σημέρας». Δηλαδή το κύριο χαρακτηριστικό της περίοδου εκείνης ήταν η κακία. Και το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών μας είναι η κακία, η οποία εκφράζεται με πολέμους, με θανάτους, με σκληρότητα. Μόνο μια καρδιά γεμάτη κακία μπορεί να κάνει αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, όπου και αν βρίσκονται, είτε αυτό λέγεται μαφία, είτε αυτό λέγεται υπόκοσμος, είτε αυτό λέγεται επανάσταση, είτε αυτό λέγεται δικτατορία, είτε αυτό λέγεται δημοκρατία. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι άσπλαχνος. Έχει κακία μέσα του. Αυτό δεν το περιγράφει όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο που περιγράφει είναι, ενώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιρή κακή, γιατί οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι, άθεοι, αδιάφοροι στα πράγματα του Θεού, γι' αυτό και γεμάτη η καρδιά τους από κακία, γιατί καλοσύνη στην καρδιά του ανθρώπου μόνο ο Θεός βάζει, γιατί μόνο ο Θεός είναι αγάπη». Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, τότε κυριαρχεί επάνω στον κόσμο, άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, σκληρός και γεμάτος κακία. Έτσι λοιπόν χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα η ανθρωπότητα. Όπως τότε, την εποχή του Νόε. Άνθρωποι με καρδιά γεμάτη κακία, και σε μια γωνιά λίγοι, ο Νόε, η γυναίκα, τα παιδιά του και οι νύφες του, να ακούνε το Λόγο του Θεού. Και είπαμε το κύριο χαρακτηριστικό είναι να ακούς το Λόγο του Θεού και να τον καταλαβαίνεις. Να σου μιλάει ο Θεός, να προσέχεις, να ακούς και το βασικό, να υπακούς. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός τον Νόε? 120 χρόνια πριν καταστρέψει την ανθρωπότητα με κατακλυσμό, ενημέρωσε τον Νόε και του λέει «ξεκίνα να οικοδομείς μία κιβωτό για να εισέλθεις μέσα και να σωθείς εσύ και ο οίκος σου». Και σημειωτώ ότι μέχρι εκείνη την περίοδο στην ανθρωπότητα δεν είχε βρέξει ποτέ. Αργότερα έβρεξε, εξού και το ουράνιο τόξο, αλλά υπήρχαν υδρατμοί που πότιζαν τη γη. Αυτό που του είπε λοιπόν ήταν τελείως παράλογο. Ανέβασε ένα βουνό και θα οικοδομήσεις μία κιβωτό, αλλά δεν θα την οικοδομήσεις όπως εσύ θέλεις, θα την οικοδομήσεις όπως εγώ σου πω. Γιατί? Όχι γιατί είμαι παράξενος και θέλω να κάνεις αυτό που λέω, γιατί μόνο αν την οικοδομήσεις όπως εγώ θα σου περιγράψω, θα αντέξει τον κατακλυσμό που έρχεται και δεν θα πεθάνεις. Όταν ο Θεός θέλει δηλαδή υπακοή, στη ευλάβεια δηλαδή, στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, είναι για να μπορέσεις να σταθείς μέσα στον κόσμο αυτό, μέσα στην τρικυμία του κόσμου αυτού, μέσα στην κακία του κόσμου αυτού, μέσα στα δεσμά του διαβόλου, ο οποίος κυριαρχεί επάνω στους ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι, και γι' αυτό και γίνονται σκληροί και μισεί ο ένας τον άλλον. Είτε με μίσος θρησκευτικό, είτε με μίσος κοινωνικό, είτε με μίσος πολιτικό, εθνικό, ηλικιακό ακόμη, με μίσος. Γι' αυτό και ο κόσμος πληγώνει.
Ενώ ο Χριστός θεραπεύει και επουλώνει τις πληγές. Ο Κύριος μας όμως για εκείνη την περίοδο είπε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είπε για την κακία, δεν είπε για το μίσος, δεν είπε για την απιστία, δεν είπε για την αδιαφορία στα πράγματα του Θεού, αλλά είπε για τη μεγάλη φροντίδα και προσπάθεια που έκαναν, γιατί νοιάζονταν μόνο για το τι θα φάνε, τι θα πιούνε και πώς θα παντρευτούνε. Και το παντρευτούνε το είπε με ωραία λόγια ο Χριστός, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν όλη η αμαρτία της σάρκας. Αυτή ήταν η ζωή των ανθρώπων τότε. Να φάμε, να πιούμε και να αφιερώσουμε όλη την προσπάθειά μας και τη ζωή μας στη σαρκολατρία. Και αυτό του στήφλωσε. Ποιος του στήφλωσε? Ο διάβολος. Γιατί εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, απίστων όντων, επειδή δεν πιστεύουν στην αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, ο φωτισμός της αγάπης του Θεού, ο φωτισμός του Χριστού. Και τότε τι έγινε? Κάποια μέρα, όταν ολοκλήρωσε μέσα σε 120 χρόνια την οικοδομή ο Νόε της Κιβωτού, ο Θεός έδωσε εντολή λέγοντας «Εισέλθε εις την Κιβωτό». Και άφησε την Κιβωτό ανοιχτή μία ολόκληρη εβδομάδα, για να έχει τη δυνατότητα κάθε ένας που θα πιστέψει να εισέλθει και να σωθεί. Μία ολόκληρη εβδομάδα. Και κανένας άνθρωπος δεν εισήλθε, αλλά τα ζώα οδηγούμενα από το Θεό και μάλιστα κατά ζεύγη εισήλθαν μέσα, και έτσι διατηρήθηκε μετά τον μεγάλο κατακλυσμό και το ανθρώπινο γένος, αλλά και το ζωικό βασίλειο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι, και δεν μπορεί κανείς να πει ναι ή όχι, αν και δεν ξέρω αν είναι το απόλυτα σωστό, ότι εκεί σταμάτησαν να υπάρχουν τα τεράστια ζώα που υπήρχαν μέχρι τότε, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν στην Κιβωτό. Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση που την ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε, μπορεί να είχαν εξαφανιστεί πολύ νωρίτερα από την περίοδο του κατακλυσμού τα μεγάλα ζώα. Αλλά το σίγουρο είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι εισήλθε ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του, για περίπου ένα χρόνο έμειναν εκεί μέσα, σταμάτησε η βροχή και σώθηκαν και δημιουργήθηκε μια καινούργια αρχή στο ανθρώπινο γένος. Φοβερή κρίση του Θεού, αλλά και οι λεπτομέρειες στα λόγια που ο Χριστός λέγει. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό. Δηλαδή έδωσε εντολή ο Κύριος, εισέλθε στην Κιβωτό. Και από εκεί και πέρα τελείωσε η χάρις του Θεού στην ανθρωπότητα. Και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Γιατί όταν εξελίσσεται, εκδηλώνεται η οργή του Θεού, δεν γλιτώνει κανένας. Δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας, παρά μόνο αυτός ο οποίος εισέρχεται στην Κιβωτό, που για μας σήμερα είναι η Εκκλησία, η οποία οικοδομείται, θα τολμούσα να πω, 120 χρόνια, η τελευταία γενιά, όπου κάθε ένας που θα πιστέψει και εισέλθει στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι όπως την περιγράφει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως περιγράφεται από το Λόγο του Θεού, αυτή που μένει στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές, και μέσα τα άτομα τα οποία εισέρχονται είναι αυτά που αναγεννώνται από τον Πατέρα Θεό, βαφτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στη σάφεση αμαρτιών,
πιστεύουν, εξητούν και λαμβάνουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και φεύγουν από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διεστραμμένη του κόσμου τούτου. Όποιος λοιπόν εισήλθε μέσα στην Κιβωτό σώθηκε, όποιος εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία θα σωθεί. Ομοίως δε, και αυτά τα λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ομοίως δε και καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι τώρα έχουν περάσει χρόνια, έχουν εξελιχθεί και πάλι τρώνε και πίνουνε, το κύριο χαρακτηριστικό, έτρωγον έπινον, συνεχίζει ηγόραζον επόλουν, μπήκε το εμπόριο μέσα στην ανθρωπότητα τότε, εφύτευαν οικοδόμων, έκαναν και δραστηριότητες οι οποίες και σήμερα γίνονται, μέχρι την ημέρα που εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι εξέρχεσαι από την αμαρτία. Τώρα για να μιλήσουμε για τα Σόδομα και τα Γόμορα, την περιοχή που πραγματικά κατέκαυσε με πυρ και θείον ο Θεός, και ενώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει ότι έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουνε, φύτευον, οικοδόμουν, που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής τους, γι' αυτό ζούσαν, καμία σχέση με το Θεό, καμία σχέση με ηθικές αξίες. Ο Λόγος του Θεού περιγράφει λέγοντας, είπε ο Κύριος, η κραυγή των Σοδόμων και των Γομορών επληθύνθη και η αμαρτία αυτών βαρίας φόδρα. Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η αμαρτία. Στον καιρό του Νόη ήταν η κακία. Στον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων η αμαρτία. Πάσα ανομία στο Λόγο του Θεού είναι αμαρτία και πάσα αδικία στον άνθρωπο είναι αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν έφτασε στο πλήρες. Και είναι το επίσης χαρακτηριστικό της εποχής μας. Αμαρτία που είναι πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, διαστροφή και όλα τα άλλα τα έργα της σαρκός, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και της δικής μας εποχής. Στον καιρό του Νόε υπήρχε η κακία, στον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων, στην περιοχή και στον καιρό της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων, υπήρχε η εκχύληση της αμαρτίας, η σαρκολατρία. Και οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, και στη συνέχεια για την περίοδο των Σοδόμων και των Γομόρων τι θα χτίσουμε, να χτίσουμε ωραία σπίτια, πράγμα το οποίο το ζούμε τώρα, να αγοράσουμε, να πουλάμε, να οικοδομούμε και να φυτεύουμε. Και ήρθε η οργή του Θεού. Έτσι θα είναι, όπως μας περιγράφει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ακόμη, την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, λέγοντας στους μαθητάς του, προσέχετε, λέγοντας εμάς τώρα, να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλεις, τα χαρακτηριστικά της εποχής μας, δηλαδή διασκεδάσεις, ασωτίες, να μην βαρύνουν οι καρδιές σας, μην να φύγετε, πέσουν σαν βαρύδια κάτω, από κρεπάλεις, από μέθης. Να μην το περιγράψω. Ο αλκοολισμός στην ανθρωπότητα είναι κάτι το φοβερό σήμερα, αλλά και κάθε μορφή μέθης, ναρκωτικά και δεν συμμαζεύεται, και μεριμνών βιωτικών. Δηλαδή οι μέριμνες για να ζήσουμε καλά, για να είμαστε πετυχημένοι στον κόσμο αυτό, ώστε όταν βαρύνει η καρδιά από κρεπάλι, μέθη και μέριμνες βιωτικές, θα επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί σαν παγίδα θα έλθει σε όλους τους καθημένους επί της γης, νύχτα, μέρα, σε όλη τη γη.
Γι' αυτό η προτροπή του Κυρίου μας είναι αγρυπνείτε, δεόμενοι εμπαντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε με την αρπαγή, να εκφύγετε με την αρπαγή της Εκκλησίας, όλα τα μέλλοντα να γίνωση εντός ολίγου, και έτσι να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Αδελφοί αγαπητοί, αυτή τη γνώση μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να μας τη δώσει. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο, καμία επιστήμη που μπορεί να μας περιγράψει τόσο απόλυτα και το παρελθόν μας σαν γενιά που είμαστε σε αυτή τη γενιά, και το παρόν μας, αλλά ιδιαιτέρως και το μέλλον μας, ώστε μπορούμε να ξέρουμε αυτά που ζούμε, ότι τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού, αλλά και αυτά που πρόκειται να ζήσουμε, ότι πάλι τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και προχωράει ο Κύριος μας λέγοντας, έτσι θα είναι, όπως τις ημέρες του Νόε και του Λότ, έτσι θα είναι και την ημέρα που ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί. Δηλαδή με κέλευσμα, φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, κατ' εκείνη την ημέρα, και τώρα δίνει συγκεκριμένες εντολές τι πρέπει να κάνουμε κατά τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας και πώς θα είναι οι στιγμές της αρπαγής της Εκκλησίας. Κατ' εκείνη την ημέρα, και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, αυτά τα λέει ο ίδιος ο Ιησούς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Εκείνη την ημέρα όποιος ευρεθεί στο δώμα και τα σκεύη αυτού εις τη οικία εις μη καταβίδει αναλάβει αυτά, και ως της εν το αγρό μοίως ας μη επιστρέψει στα οπίσω. Εκείνη την ημέρα. Η αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν δεν είναι μια στιγμή, είναι μια διαδικασία. Και η διαδικασία αρχίζει με το κέλευσμα, με την εντολή του Θεού που θα την καταλάβουν όλοι. Και θα δούμε γιατί θα την καταλάβουν όλοι. Θα ακουστεί μια διαταγή, πώς θα είναι δεν ξέρουμε, αλλά θα γίνει αντιληπτή από όλους. Οι πιστοί θα καταλάβουν, οι άπιστοι, και αυτοί που δεν στέκονται καλά θα καταλάβουν, αλλά δεν θα ζήσουν. Μετά το κέλευσμα έρχεται η φωνή του Αρχαγγέλου. Θυμηθείτε την παραβολή που επίσης ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός περιέγραψε των 10 παρθένων που εξήλθαν να προϋπαντήσουν τον νυμφίο, και επειδή ευράδυνε νύσταξαν και κοιμήθηκαν, και ξαφνικά, ενώ δεν περίμεναν πότε έρχεται ο Κύριος, καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, και ενώ κανείς δεν περίμενε ακούγεται κραυγή, το κέλευσμα, φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού, και είχαν χρόνο και οι 10 και οι φρόνιμες και οι μωρές να ξυπνήσουν, να σηκωθούν, οι μεν φρόνιμες να κοσμήσουν τις λαμπάδες τους, να τις ανάψουν γιατί είχαν λάδι, οι δε μωρές τα χάσαν γιατί δεν μπορούσαν να ανάψουν οι λαμπάδες τους, να φανερωθεί η σωτηρία τους. Και πήγαν στις 5 φρόνιμες, δώστε μας λίγο λάδι να ανάψουν και τα δικά μας, οι δικές μας λαμπάδες. Και οι φρόνιμες είπαν, δεν φτάνει και για σας και για μας, πηγαίνετε στους πολλούντας. Έτρεξαν, αλλά δεν πρόλαβαν, γιατί η πόρτα έκλεισε. Και όταν γύρισαν, φώναζαν, άνοιξον και σε μας, αλλά ο Κύριος απάντησε, ποτέ δεν σας γνωρίζω πόθεν είστε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές εκείνες οι στιγμές, τα λεπτά, ο χρόνος. Δεν ξέρουμε πόσος χρόνος είναι στις αρπαγές της Εκκλησίας. Να, είμαστε έτοιμοι. Γίνεστε έτοιμοι. Τι θα πει έτοιμος? Θα πει έτοιμος να πληστώ Πνεύματος Αγίου, έτοιμος να μετανοήσω, έχω μετανοήσει, έχω ζητήσει το αίμα του Χριστού, είμαι έτοιμος να πληστώ. Γι' αυτό πρέπει να πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου, γιατί αν τώρα δεν πληρούμε θα, τότε πώς θα πληρωθούμε?
Γι' αυτό είναι ανάγκη να πληρούμεθα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο καίει κάθε τι το σαπρό και με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου ακούγεται εν τέλει σάλπιγγα του Θεού και σε μια στιγμή ερυπή οφθαλμού μεταμορφωνόμαστε. Η απάντηση του Κυρίου στον αέρα εν εφέλες. Η μεταμόρφωση λοιπόν γίνεται εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μια διαδικασία που κρατάει τόσο ώστε οι έτοιμοι να ετοιμαστούν. Οι μη έτοιμοι να μην προλάβουν να ετοιμαστούν. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό των μη έτοιμων? Όταν ακούγεται το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου, το μόνο που σκέπτονται είναι τα πράγματά τους. Μη χάσουμε τα υπάρχοντά μας. Γι' αυτό εκείνη την ημέρα όποιος ευρεθεί επάνω στο δώμα και τα σκεύη αυτού εις την οικίας, μη κατέβει για να λάβει αυτά. Και όποιος βρίσκεται στον αγρό, να μην επιστρέψει πίσω. Δύο πράγματα πρέπει να προσέχουμε. Να μην κατέβουμε και να μην επιστρέψουμε. Αλλά να ανέβουμε και να προχωρήσουμε. Και μάλιστα θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί λέει η Γραφή, εκείνη την ημέρα όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θα την απολέσει. Εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί, η ώρα που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, κάποιοι θα ζητήσουν να σώσουν τη ζωή τους. Από τι? Θα είναι κάτι το τρομακτικό, κάτι το που δεν έχει ξανασυμβεί. Φόβος θα κυριαρχήσει σε όλους τους ανθρώπους. Φόβος θανάτου στους μη πιστούς, φόβος Θεού στους πιστούς, ώστε να ετοιμαστούν. Και μας το περιγράφει γιατί θα το ζήσουμε και να ξέρουμε πώς θέλει ο Θεός να σταθούμε εκείνη τη στιγμή. Πρώτα-πρώτα θα πάψουμε να σκεφτόμαστε τα υπάρχοντά μας και τους ανθρώπους μας πίσω. Αν είναι στον αγρό, λέει, να μην γυρίσει πίσω για να δει τα παιδιά της, η μάνα, τα παιδιά του, ο πατέρας, τη γυναίκα, το να φεύγουμε εκείνη τη στιγμή. Μόνο εσύ και ο Κύριος. Και η στιγμή αυτή δεν είναι να κάνεις λάθος, είναι δεν είναι. Θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Κέλευσμα δεν έχει ξανακουστεί. Φωνή Αρχαγγέλου δεν έχει ξανακουστεί. Αλλά θα είναι τόσο τρομακτικό που θα κυριαρχήσει ο φόβος. Αλλά ο Θεός θέλει ο φόβος που θα κυριαρχήσει να είναι ο φόβος του Θεού. Να είναι η επίγνωση, να καταλάβουμε, ώστε να μην ζητήσουμε να σώσουμε τη ζωή μας, που όπως είναι σαν να ακουστεί μια βροντή μεγάλη ή ένα σεισμός και πας και κρύβεσαι. Να σώσεις τη ζωή σου. Έχετε δει με τους σεισμούς, όλοι έχουμε ζήσει καταστάσεις σεισμών, που πάλι και μπαίνουμε κάτω από τα κρεβάτια, κάτω από τα τραπέζια. Αν πέσει, λέει, το ταβάνι να μας σκεπάσει. Σκεφτείτε να ακουστεί το κέλευσμα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου. Αλλά εμείς που ξέρουμε το Λόγο του Θεού, ο Θεός μας λέει μη φοβηθείς εκείνη την ημέρα. Όποιος φοβηθεί και ζητήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Θα τη χάσει στην αρπαγή. Δεν είναι αστεία πράγματα, αδερφοί, αυτά. Και μας τα περιγράφει σε τέτοια λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού για να είμαστε αναπολόγητοι. Και πιο σωστό, γιατί δεν νομίζω ότι ο Θεός τα γράφει για να είμαστε ανυπολόγητοι, τα γράφει για να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, ώστε να μην φοβηθούμε. Μα πώς θα είναι το κέλευσμα? Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά θα είναι σε όλη την ανθρωπότητα. Όπου και αν βρίσκεσαι θα υπάρχει το κέλευσμα. Η φωνή του Αρχαγγέλου πώς θα είναι? Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά θα είναι. Και το σημαντικό, αν είμαστε και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, θα υπάρχει και η πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Γι' αυτό και ποιος ήταν έτοιμος από τις 10 παρθένες? Αυτός που είχε λάδι
και μπορούσε άμεσα να ρίξει και να ξαναπάρει φωτιά η λιχνία του. Αυτός που είναι αδιάφορος και δεν παίρνει λάδι μαζί και δεν ενδιαφέρεται για την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, πώς θα είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή? Πώς θα ετοιμαστεί? Αν τώρα δεν μπορώ να πλειστώ με Πνεύμα Άγιο, πώς θα πλειστώ τότε? Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί, να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και να μην λέμε, υποτιμώντας τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι για όλους οι γλώσσες, για όλους είναι. Για όλους είναι. Είναι το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι το χάρισμα. Το χάρισμα δεν είναι για όλους. Αλλά το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου είναι για όλους. Γι' αυτό ο Θεός μας το γράφει, για να αγωνιζόμαστε να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Και να μην το υποτιμούμε και το μικραίνουμε, γιατί θα γίνουμε σαν τις πέντε μωρές παρθένες. Μόνο όταν πληστείς Πνεύματος Αγίου καθαρίζεται το σώμα, η ψυχή σου και το πνεύμα. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον οικοδομεί τον εαυτό του. Μπορείς να οικοδομείς τον εαυτό σου με άλλο τρόπο. Μόνο με το να μιλάς γλώσσες πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Και πιο σωστά, μόνο πληρούμενος Πνεύματος Αγίου μιλώντας γλώσσες. Όποιος λοιπόν ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει. Όποιος όμως αδιαφορήσει για τη ζωή αυτού, αυτός, λέει η Γραφή, θα τη ζωογονήσει την ψυχή του. Αυτός θα μεταμορφωθεί. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Θεός να μας φυλάει. Να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Και εγώ λέω, Κύριε, αν δεν είμαι έτοιμος, πάρε με τώρα. Γιατί τώρα υπάρχει ασφάλεια. Τώρα όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Πάρε μας τώρα. Και να σας πω και κάτι. Αν ψάξετε στη Γραφή την ημέρα, τον καιρό του κατακλυσμού του Νόε, όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού είχαν πριν πεθάνει, πριν τον κατακλυσμό. Με τελευταίο το Μαθουσάλα, στον ίδιο χρόνο, λίγες μέρες, λίγους μήνες πριν τον κατακλυσμό. Γιατί είναι αγαθός ο Θεός. Αλλά όμως από την άλλη μεριά θέλω να ζήσω και τη δόξα του Χριστού τις τελευταίες μέρες. Αλλά δεν είναι τι θέλω, είναι τι θέλει ο Θεός και τι βλέπει για μένα. Αν δεν είμαι, Κύριε, έτοιμος για την αρπαγή, πάρε με. Έτσι είναι, αδερφοί. Γιατί εκείνο που μας νοιάζει είναι να είμαστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν το λέμε για πλάκα, το λέμε με επίγνωση. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Χριστός λέγει, πάλι τα σημαντικά τα λέει ο Χριστός. Καλά θα μου πεις, τα άλλα δεν είναι σημαντικά? Όλα όσα είναι στη Γραφή, και άλλωστε και οι μαθητές και οι Απόστολοι από τον Χριστό πήραν και είπανε, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούνε. Οι άνθρωποι όμως τι ζητούνε πρώτον? Τι να φάμε, τι να πιούμε, πώς να καλοπεράσουμε, τις ειδονές μας, τις χαρές μας, να γλεντήσουμε στον κόσμο αυτό, και χάνουνε τις ευλογίες του Θεού. Και μόνο όποιος έχει ζήσει στον κόσμο, όπως εγώ μέχρι τα 37 μου, και έρθει μετά ο Χριστός και τον αλλάξει, γνωρίζει τη διαφορά. Και όπως όλοι μας, ή οι περισσότεροι από εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ολοκληρώνοντας, λέει κάτι επίσης πολύ σοβαρό. Ενθυμίστε όμως εκείνη την ημέρα τη γυναίκα του Λότ. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, την οποία πάλι ο Θεός έστειλε τους αγγέλους, όπως το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του και τους γαμπρούς του, άσχετα αν δεν θελήσαν εν τέλει, να βγουν έξω, λέγοντας μη κοιτάξεις πίσω, ό,τι λέει ο Χριστός. Αν είσαι στο δώμα, μην κατέβεις κάτω. Αν είσαι στο γανακρό, μην γυρίσεις πίσω. Μην κατέβεις, μην γυρίσεις. Προχώρα μπροστά, ανέβα ψηλά. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία όταν άκουγε να βρέχει πυρ και θείον και να καταστρέφει όλη την περιουσία τους, την οποία είχαν αποκτήσει στα Σόδομα και στα Γόμορα, και να σωθούν ως διαπυρός, δεν άντεξε, γύρισε να δει το σπίτι της, ποιος ξέρει, τους γαμπρούς της,
γύρισε και έγινε στήλη πυρός. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Υπάρχει αρπαγή της Εκκλησίας. Αδελφοί, πιο καθαρά δεν μπορεί να το πει ο Χριστός. Εν τη νυχτή εκείνη, δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Τόσο καθαρά. Δύο γυναίκες θα έλθουν στον αγρό, στον μήλο. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Στον αγρό δύο θα δουλεύουν. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Και πότε θα γίνει αυτό? Δεν ξέρουμε την μέρα και την ώρα, αλλά δεν ξέρουμε. Αυτό που είπε ο Χριστός, δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή πριν γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό γίνεστε έτοιμοι, γιατί καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι καιρός για αστιάκια, δεν είναι καιρός για θυμούς, για σαχλαμαρίτσες, δεν είναι καιρός για παιχνίδια. Είναι καιρός, αδερφοί αγαπητοί, ετοιμασίας. Να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν θα ακουστείς το κέλευσμα που θα ακουστεί. Γιατί δεν το λέω εγώ, εμένα βεβαίως να μην με ακούσετε και με πιστέψετε ποτέ, αλλά το λέει ο Χριστός. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, στη συνέχεια η φωνή του Αρχαγγέλου, να είμαστε έτοιμοι. Γιατί εν τέλει θα ακουστεί και η σάλπιγγα του Θεού. Και μια στιγμή εν ρηπεί ο οφθαλμού, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία, και τότε θα λάβει χώρα το γεγραμμένο κατεπούθη ο θάνατος ενίκη. Να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας. Να ετοιμάζουμε την οικογένειά μας, αυτούς που εξαρτώνται από εμάς, που μας έχει δώσει εξουσία ο Θεός. Αλλά ίσως το σημαντικότερο είναι, καθώς λέγει ο Χριστός, και έτι εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέ από το Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θέλουση προφητεύει. Η αποστολή μας, η εντολή του Κυρίου είναι να προφητεύουμε, ο Κύριος έρχεται. Ταχαίως, ετοιμαστείτε να απαντήσετε το Χριστό. Είναι προφητικός λόγος, γραμμένος στον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Ετοιμαστείτε, γίνεστε έτοιμοι, γιατί καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου να παραλάβει η Εκκλησία Αγία, ένδοξη, τέλεια, αμόμητο, μία έχουσα κοιλίδα ηρητίδα αιτήτων τιούτων. Γι' αυτό σαν τον καιρό του Νόε, να εισελχόμεθα στην Κιβωτό, και σαν τον καιρό του Λότ, να εξερχόμεθα από τον κόσμο της αμαρτίας, προσμένοντες τον Κύριο. Αμήν.